Φαντάσου να ξυπνάς ένα πρωί και τίποτα να μην συνδέεται. Το Wi-Fi είναι νεκρό. Το 4G δείχνει σήμα, αλλά δεν φορτώνει τίποτα. Το κινητό σου έχει μπαταρία, αλλά όχι ζωή. Το λάπτοπ μένει παγωμένο στην οθόνη σύνδεσης. Ο έξυπνος θερμοστάτης δεν απαντά. Η Αλέξα σιωπαίνει. Και ο κόσμος γύρω σου αρχίζει να καταραίει. Το ίντερνετ έχει σβήσει. Όχι ο ρούτερ σου, ούτε το δίκτυο της γειτονιάς σου. Όλος ο πλανήτης. Η σκέψη μοιάζει υπερβολική, μα δεν είναι. Γιατί η εξάρτηση της ανθρωπότητας από το ίντερνετ είναι πια τόσο βαθιά που η εξαφάνισή του, έστω και για λίγες ώρες, θα έμοιαζε με καρδιακή ανακοπή για ολόκληρο τον πολιτισμό. Και το ερώτημα δεν είναι πια αν θα συμβεί, αλλά πότε. Και το πιο τρομακτικό, ποιοι θα αντέξουν όταν συμβεί. Στην αρχή νομίζεις πως είναι απλώς άλλη μία διακοπή ρεύματος. Ξαναβάζεις το ρούτερ στην πρίζα. Τίποτα. Ανοίγεις τα δεδομένα. Τίποτα. Ξανακάνεις restart. Τίποτα. Η τηλεόραση γράφει no signal. Το ραδιόφωνο παίζει λευκό θόρυβο. Το Google δεν απαντά. Ο κόσμος έχει γίνει offline. Σε λιγότερο από μία ώρα αρχίζει η πρώτη κρίση. Η πληροφοριακή σιωπή. Δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Δεν έχεις πρόσβαση σε ειδήσεις. Ούτε καν σε φήμες, γιατί και αυτές κυκλοφορούν στο ίντερνετ. Τα τηλέφωνα αρχίζουν να μπλοκάρουν. Όχι γιατί έπεσαν οι γραμμές, αλλά γιατί δεν υπάρχουν data για να περάσουν οι κλήσεις VoIP, WhatsApp, Messenger, Viber. Και ξαφνικά θυμάσαι, δεν έχεις κανέναν αριθμό γραμμένο. Όλα ήταν αποθηκευμένα στο cloud. Η δουλειά σταματά. Οι κάρτες απορρίπτονται. Το e-banking καταραίει. Το YouTube σιωπά. Το GPS δεν βρίσκει πια δρόμους. Τα πάντα γύρω σου δείχνουν κενά. Σαν να έσβησε η ψυχή του πολιτισμού και να έμεινε μόνο το σώμα. Την πρώτη μέρα χωρίς ίντερνετ δεν πέφτουν μόνο οι σέρβερς. Πέφτει και ο άνθρωπος. Εκεί που χτες ήσουν συνδεδεμένος με τον κόσμο, σήμερα είσαι χαμένος μέσα στο ίδιο σου το σπίτι. Δεν ξέρεις πώς να ψάξεις κάτι. Δεν θυμάσαι καν πώς να βαριέσαι χωρίς να ανοίξεις οθόνη. Η εξάρτηση δεν είναι τεχνολογική. Είναι ψυχολογική. Μέσα σε 2 δεκαετίες η ανθρωπότητα έκτισε πάνω στο ίντερνετ όχι απλώς εργαλεία, αλλά ταυτότητες. Το προφίλ σου είναι εσύ. Το email σου είναι η δουλειά σου. Το cloud είναι η μνήμη σου. Το feed σου είναι ο καθρέφτης σου. Και όταν όλα αυτά εξαφανίζονται, δεν χάνεις απλώς την πρόσβαση. Χάνεις την υπόσταση. Έρευνες έχουν δείξει ότι μέσα σε 12 ώρες ψηφιακής αποσύνδεσης ο ανθρώπινος εγκέφαλος βιώνει παρόμοια νευροχημική δραστηριότητα με τα πρώτα στάδια στέρησης. Ντοπαμίνη, κορτιζόλη, πανικός. Ησυχία που τρομάζει. Και ο άνθρωπος, το έξυπνο όν του διαδικτύου, αρχίζει να ψάχνει Wi-Fi σαν ζώο που ψάχνει νερό. Το ίντερνετ δεν είναι απλώς ένα δίκτυο. Είναι το δίκτυο των πάντων. Η παγκόσμια οικονομία, η ενέργεια, η μεταφορά, η άμυνα, όλα στηρίζονται σε αυτό. Χωρίς ίντερνετ, οι τράπεζες δεν μπορούν να εκτελέσουν συναλλαγές. Οι εταιρείες logistics χάνουν πρόσβαση σε χάρτες και αποθέματα. Οι αλυσίδες εφοδιασμού σταματούν. Τα νοσοκομεία χάνουν την πρόσβαση στους φακέλους των ασθενών. Τα αεροπλάνα καθυλώνονται στο έδαφος. Τα εργοστάσια μένουν χωρίς συστήματα αυτοματισμού. Και οι χρηματιστηριακές αγορές παγώνουν. Σε λίγες ώρες η οικονομία του πλανήτη κατεδαφίζεται. Οι χρηματορροές εξαφανίζονται. Οι κυβερνήσεις χάνουν τον έλεγχο. Και εκεί, μέσα στο κενό της πληροφορίας, γεννιέται το τέρας. Η παραπληροφόρηση. Όταν δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση, ο άνθρωπος φτιάχνει τη δική του. Μέσα σε ώρες κυκλοφορούν θεωρίες. Μας επιτέθηκαν οι Κινέζοι, ήταν η Ρωσία, ήταν η Google, ήταν ο Θεός. Κάποιοι βγαίνουν στους δρόμους. Άλλοι μαζεύουν προμήθειες. Οι πιο ανήσυχοι φτιάχνουν ομάδες offline αντίστασης και μέσα στην ανασφάλεια το πραγματικό δίκτυο που καταραίει δεν είναι το ψηφιακό. Είναι το ανθρώπινο. Σε κάθε κρίση η επιβίωση δεν ανήκει στους δυνατούς. Ανήκει στους προετοιμασμένους. Όταν όλα τα ψηφιακά συστήματα πέφτουν, οι παλιοί ξαφνικά γίνονται πολύτιμοι. Ο αγρότης που ξέρει να ζυγίζει με το χέρι. Ο τεχνικός που ξέρει να επισκευάζει χωρίς το manual. Ο παππούς που θυμάται τηλέφωνο από μνήμης. Ο ραδιοερασιτέχνης που μπορεί να στείλει μήνυμα χωρίς Wi-Fi. Αυτοί είναι οι νέοι influencers του κόσμου χωρίς ίντερνετ.
ο πολιτισμός επιστρέφει στη βάση του, στην ανθρώπινη κοινότητα. Όχι σε applications, αλλά σε επαφές. Όχι σε notifications, αλλά σε φωνές. Και όσοι επιβιώνουν είναι εκείνοι που έχουν κρατήσει κάτι που οι υπόλοιποι έχασαν. Την ικανότητα να πράττουν χωρίς data. Η επιβίωση γίνεται θέμα δεξιοτήτων. Να βρίσκεις τροφή, νερό, ζεστασιά, χωρίς να ψάχνεις στο Google. Να έχεις εκτυπωμένες πληροφορίες, manual, χάρτες, οδηγίες. Να ξέρεις να μαγειρεύεις, να επισκευάζεις, να φυτεύεις, να γράφεις. Να έχεις μετρητά γιατί τα POS είναι άχρηστα. Και πάνω απ' όλα να έχεις ανθρώπους δίπλα σου. Ο offline κόσμος αποκαλύπτει ότι η αληθινή τεχνολογία ήταν πάντα ο άνθρωπος. Πώς όμως θα μπορούσε να συμβεί μια τέτοια κατάρρευση? Υπάρχουν πολλά μονοπάτια προς το ίδιο χάος. Θα μπορούσε να γίνει μια κυβερνοεπίθεση σε παρόχους backbone. Το ίντερνετ δεν είναι παντού. Είναι 10 μεγάλα backbone data centers και μερικές εκατοντάδες DNS κόμβοι που κρατούν όλη τη ροή της πληροφορίας. Αν χτυπηθούν ταυτόχρονα, το δίκτυο δεν πέφτει απλώς, διαλύεται και η επαναφορά του μπορεί να πάρει εβδομάδες. Θα μπορούσε να συμβεί μια ηλιακή καταιγίδα τύπου Κάρινγκτον. Το 1859, μια γιγαντιαία ηλιακή έκρηξη έκαψε τα τηλεγραφικά καλώδια της γης. Αν συνέβαινε σήμερα, θα έκαιγε δορυφόρους, ρούτερ, οπτικές ίνες και υποσταθμούς. Μια τέτοια καταιγίδα μπορεί να αφήσει τον πλανήτη χωρίς δίκτυο κυριολεκτικά στο σκοτάδι, για μήνες. Ένα γεωπολιτικό blackout. Τα υποθαλάσσια καλώδια μεταφέρουν πάνω από το 95% της παγκόσμιας κίνησης δεδομένων. Ένα τυχαίο σαμποτάζ, μια στρατιωτική σύγκρουση ή ακόμα και μια προληπτική διακοπή σύνδεσης θα μπορούσε να κόψει πύρους από τον ψηφιακό χάρτη. Το ίντερνετ δεν είναι απροσπέλαστο, είναι όμως εύθραυστο. Και ένα kill switch σενάριο. Κάθε υποδομή cloud βασίζεται σε software και αν το software διαταχθεί να αυτοκαταστραφεί, ένα κακόβουλο update, ένα λάθος patch ή ένα embedded kill switch σε βασικού σερβερ θα μπορούσε να σβήσει εκατομμύρια συνδέσεις ταυτόχρονα. Και πώς άραγε θα έμοιαζε ένας κόσμος χωρίς ίντερνετ? Οι πόλεις αρχίζουν να μοιάζουν με ξεχασμένα τεχνολογικά μουσεία. Τα αυτοκίνητα με GPS δεν ξεκινούν. Τα έξυπνα σπίτια είναι πιο χαζά και από τούβλα. Οι άνθρωποι περιφέρονται με κινητά που είναι απλώς φακή. Οι ουρές στα ATM μεγαλώνουν, αλλά τα μηχανήματα δεν έχουν σύνδεση. Ο πανικός γίνεται συνήθεια. Κάποιοι οργανώνονται, φτιάχνουν τοπικά δίκτυα με Wi-Fi mesh. Άλλοι προσπαθούν να θυμηθούν πώς γράφεις ένα γράμμα. Τα παιδιά για πρώτη φορά μαθαίνουν να βαριούνται χωρίς TikTok. Και οι ενήλικες, αυτοί που νόμιζαν πως ξέρουν τον κόσμο, συνειδητοποιούν ότι δεν ξέρουν καν τον εαυτό τους. Γιατί η μεγαλύτερη απώλεια δεν είναι η πληροφορία. Είναι ο καθρέφτης. Χωρίς ίντερνετ δεν βλέπεις πια τον εαυτό σου να υπάρχει online. Δεν μετράς views, likes, mentions. Υπάρχεις μόνο εσύ, χωρίς avatar, χωρίς αντανάκλαση, χωρίς data. Και αυτό, για πολλούς, είναι πιο τρομακτικό από το ίδιο το χάος. Όμως, μέσα σε αυτό το σκοτάδι, κάτι παράξενο συμβαίνει. Καθώς οι άνθρωποι αρχίζουν να μιλάνε ξανά μεταξύ τους, κάτι επιστρέφει που είχε χαθεί. Η αμεσότητα. Οι κοινότητες αναβιώνουν. Οι γείτονες γνωρίζονται. Το χαρτί και το μελάνι ξαναγίνονται πολύτιμα. Η γνώση περνά ξανά από στόμα σε στόμα. Ο άνθρωπος θυμάται την ουσία. Την επαφή. Σε χωριά, σχολεία και μικρές ομάδες γεννιούνται μικρά offline δίκτυα. Ραδιοερασιτέχνες, μηχανικοί, παλιοί τεχνίτες, χωρίς σερβερ, χωρίς password. Μονοφωνές, σήματα, χέρια και μυαλά. Η τεχνολογία δεν πεθαίνει. Μεταλλάσσεται, γίνεται πιο ανθρώπινη, πιο αναλογική, πιο αληθινή. Ίσως η κατάρρευση να μην ήταν το τέλος. Ίσως να ήταν απλώς το reboot. Κάθε φορά που ανοίγεις τον browser, κάθε φορά που ζητάς Wi-Fi στο καφέ, κάθε φορά που βάζεις κάτι στο cloud, σκέψου. Αν αύριο το πρωί όλα αυτά εξαφανιστούν, τι θα κάνεις? Η τεχνολογία μας έδωσε φτερά, αλλά μας έκανε να ξεχάσουμε πώς να περπατάμε. Η πρόοδος δεν είναι κακή. Η αμνησία όμως είναι. Γιατί όποιος δεν θυμάται πώς να ζει offline, δεν θα επιβιώσει ούτε online. Το ίντερνετ μπορεί να ξαναγίνει. Οι σερβερ μπορούν να φτιαχτούν, αλλά αν χαθεί η ικανότητά μας να επικοινωνούμε χωρίς οθόνη, αυτό δεν το επαναφέρεις με update. Ο κόσμος μας βασίζεται σε συνδέσεις.
όχι όμως μόνο ψηφιακές. Οι πραγματικές, αυτές με ανθρώπους, ιδέες, συναισθήματα, είναι οι μόνες που δεν πέφτουν. Και ίσως, αν μια μέρα το ίντερνετ σβήσει πραγματικά, να καταλάβουμε επιτέλους τι εννοούσε η λέξη δίκτυο. Όχι καλώδια, όχι data, αλλά εμάς. Μην είναι δικτυωμένος, αλλά μάθε και να επιβιώνεις χωρίς το δίκτυο. Γιατί όταν όλα σβήσουν, το μόνο σήμα που θα μετράει θα είναι το ανθρώπινο. Αυτό ήταν το επεισόδιο μας για σήμερα. Αν σας άρεσε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, like, subscribe και μοιραστείτε το με ανθρώπους που αγαπάτε. Μέχρι και την επόμενη φορά, να είστε καλά και να προσέχετε τους εαυτούς σας.